Το έργο αποσκοπεί στην οργάνωση δικτύου ανακύκλωσης οργανικών υπολοιμάτων από επιχειρήσεις του αστικού ιστού και την ενεργοποίηση των πολιτών για την ενεργό συμβολή τους στην εναλλακτική διαχείριση απορριμμάτων. Το έργο υποβλήθηκε προς χρηματοδότηση στη δεύτερη πρόσκληση του προγράμματος εδαφικής συνεργασίας Ελλάδας πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας 2007-2013 στο μέτρο 1-4. Το εταιρικό σχήμα του έργου αποτελείται από το Δήμο Θεσσαλονίκης ως επικεφαλής εταίρος, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γεωπονική Σχολή, το Δήμο Οχρίδας στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία Μακεδονίας. Οι δράσεις του έργου περιλαμβάνουν δημιουργία δικτύου επιχειρήσεων από τις οποίες θα συλλέγονται οργανικά υπολείμματα για επαναχρησιμοποίηση, υιοθέτηση πάρκων από γειτονικές επιχειρήσεις όπου θα πραγματοποιούνται τοπικές δράσεις ανακύκλωσης οργανικού υλικού και εφαρμογής των προϊόντων κομποστοποίησης, ανάπτυξη συστήματος επιβράβευσης και προβολής των επιχειρήσεων του δικτύου, στο οποίο περιλαμβάνονται green labeling για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο δίκτυο, πίνακας προβολής σε κεντρικό σημείο της πόλης με κατάταξη των επιχειρήσεων, όπως αυτή θα προκύπτει από την ποσότητα απορριμμάτων που διαθέτει για ανακύκλωση και επιβράβευση της επιχείρησης του μήνα. Προμήθεια μικρού απορριμματοφόρου εξοπλισμένου με σύστημα καταγραφής βάρους για την εκτίμηση της συμβολής κάθε επιχείρησης στη δράση ανακύκλωσης. Ανάπτυξη προτύπων κομποστοποίησης και ασφαλούς εφαρμογής του υλικού σε πάρκα και νησίδες στον δρόμο της πόλης με βάση τα χαρακτηριστικά του υλικού, τις εδαφικές απαιτήσεις και τις φυτοκοινωνίες που θα εγκατασταθούν. Επιδεικτική μονάδα κομποστοποίησης των οργανικών υπολοιμάτων. Επιδεικτική εφαρμογή των προϊόντων κομποστοποίησης σε κεντρικά σημεία της πόλης με ειδική σήμανση. Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του επιχειρηματικού κόσμου και των πολιτών για την επέκταση του δικτύου και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών. Τα αναμενόμενα ωφέλη από την υλοποίηση του έργου περιλαμβάνουν μείωση απορριμμάτων και προβλημάτων διαχείρισής τους, περιορισμό της ρύπανσης και διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων, περιορισμός εδαφοβελτιωτικών και λιπασμάτων που εφαρμόζονται εντός του αστικού ιστού, νέες θέσεις εργασίας σε τομείς θετικών ενεργειών για το περιβάλλον, ενίσχυση εθελοντισμού και ενεργού συμμετοχής του πολίτη στη βελτίωση του περιβάλλοντος και των συνθήκων ζωής του χώρου που ζει, ενίσχυση περιβαλλοντικής συνείδησης και συμμετοχικότητας. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 800.000 ευρώ.